Βέβαια, διανύουμε περίοδο νηστείας, η αλήθεια είναι αυτή. Αν και υπάρχουν πάρα πολύ νόστιμα ιδέσματα που κυκλοφορούν είτε στο εμπόριο είτε μπορούμε να φτιάξουμε εμείς κατά τη διάρκεια της νηστείας. Τώρα όμως θα φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια. Και έρχομαι, Νίκο Λαμπρούκο, σε εσένα. Πρέπει να σου πω ότι μας έχουν σπάσει τη μύτη τα συγκεκριμένα κουλουράκια. Πρώτη παρτίδα. Πραγματικά. Εγώ έφαγα και δύο, να ξέρεις, Όλγα. Έφαγες ήδη δύο, Παναγιώτη. Έχουμε κάνει προπόνηση, έχουμε κάνει την πρώτη παρτίδα. Γι' αυτό μυρίζει το στούντιο. Εγώ προπονήθηκα τώρα. Είναι υπέροχα. Ναι. Και όσο απλό μπορεί να φαίνεται το συγκεκριμένο κουλουράκι. Θέλει την τέχνη και την μαεστρία του για να πετύχει. Είναι εύκολο. Στο πλάσιμο είναι τη μαεστρία που λέγαμε. Πάντως αυτό είναι το ωραίο. Κάθε γιορτή χριστιανική και ελληνική κτλ. Περνάει από το στομάχι. Έχει τα παραδοσιακά τη εδέσματα που δεν πρέπει να τα παραλείπουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αυτά τα κουλουράκια τα πασχαλινά, επειδή σας λέω τα φαγα, μην παραλείψετε να τα δοκιμάσετε. Καταρχάς σου φέρνουν μνήμες. Εγώ δηλαδή όταν φέρνω στο μυαλό μου πασχαλινό κουλουράκι, θυμάμαι τις ωραίες διακοπές που κάνω στο πατρικό μου. Όχι, να σας πω ότι ήταν το πρώτο πράγμα που έβλεπα σπίτι μου που έκανε η μητέρα μου και ξεκίνησα εγώ στην τρίτη δημοτικού, τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, και βοήθαγα και έγινε ζαχαροπλάστη σιγά. Το ένα σημαντικό. Λοιπόν. Ήταν το πρώτο, ναι. Ήταν η συνταγή από μία θεία, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, άμα βλέπει και η μαμά, θα. Βέβαια, να δώσουμε χαιρετίσματα και πολλά φιλιά. Οπότε θέλουμε να μας πεις όλα τα μυστικά είναι για να εύκολο, πετύχουμε τα συγκεκριμένα κουλουράκια. Λοιπόν, έχουμε δείξει κάρτα. Πολύ ωραία. Και κάρτα. Έχουμε καταρχήν πάντα, όταν έχουμε ζυμάρια, προσπαθώ να βάζω δύο λιπαρά. Δηλαδή, ναι. Δεν βάζω σκέτο βουτυρό, το μοιράζω μισό-μισό με μία μαργαρίνη για να έχουμε. Καλύτερο αποτέλεσμα όταν το τρώμε. Είναι, αν είναι σκέτο και το βούτυρο, συνήθως το κουλουράκι μπορεί να μας καίει λίγο στο λαιμό. Οπότε μισό-μισό με μαργαρίνη σπάει λίγο αυτή το κάψιμο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν 150 βούτυρο, 150 μαργαρίνη, 20 γραμμάρια γάλα, 3 τεμάχια αυγά, 180 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ ζάχαρη καστανή γενικά γιατί είναι πιο υγιεινή από την κανονική ζάχαρη. Mm-hmm. Αλεύρι μαλακό, baking powder, 3 γραμμάρια αμμονία και 3 γραμμάρια βανίλια σκόνη. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνω. Και ένα μιξεράκι. Και ένα μιξεράκι βέβαια χρειάζεται πάντα. Λοιπόν, εύκολα και γρήγορα, κατεβάζουμε το μιξεράκι εδώ. Έχεις βάλει το βούτυρο μέσα, έτσι. Έχω βάλει το βούτυρο μέσα. Σε θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι το δωματίου, βούτυρο. Ναι. Και σε τι ταχύτητα το χτυπάμε περίπου. Ξεκινάμε σιγά σιγά με το πετάξι πάνω. Και εφόσον. Πιο υψηλή, Ναι, θέλει να μεταφραπεύσει το βούτυρο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα ξεκινήσουμε διαδικασία αυτή να. Θα γίνει από τη ρόκρεμα. Θα γίνει από τη ρόκρεμα, μπράβο, ναι. Ή θα ξεκινήσουμε ανάποδα με το αλεύρι. Εμείς θα κάνουμε την πιο δύσκολη, αλλά θα βγει πιο αφράτη. Ωραία. Έτσι. Και πόση ώρα χτυπάμε περίπου μόνο κανονικά το βούτυρο με τη μαργαρίνη. Λίγο το βούτυρο μόνο του για να φρατέψει ελάχιστα. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη σιγά-σιγά. Θέλει 5 με 6 λεπτά, αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ξεκινήσω να ρίξω σιγά-σιγά τη ζάχαρη. Και γίνεται το ίδιο αφράτο και με την καστανή ζάχαρη, γιατί έχω μια αίσθηση ότι με τη λευκή γίνεται πιο αφράτο. Κανονικά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ζάχαρη άχνη. Αλλά θα ήταν πιο αφράτο ακόμα. Με την καστανή ζάχαρη όμως θα έχουμε μια μικρότερη. Δεν θα έχουμε τόσο πολύ αφράτο μας στο κουλούρι μας. Αλλά θα έχουμε ένα πιο ιδιαίτερο κουλούρι και επειδή δεν λιώνει και πάρα πολύ εύκολα. Θα μας κάνει αυτή την κρυσταλλική γράτς που λέμε. Και μεταβολίζεται και πολύ πιο εύκολα η καστανή ζάχαρη από ότι επεξεργασμένη. Α, ναι. Είναι λιγότερο επεξεργασμένη από την κανονική, γι' αυτό είναι και αυτό το χρώμα. Και αυτά είναι τα κουλουράκια, από πότε μπορούμε να τα φτιάξουμε, δηλαδή πόσο μπορούν να κρατήσουν στο σπίτι μας. Αυτά εάν έχετε σε ένα βάζο κλειστά, αν παίρνουν πολύ αέρα. Μπορούμε να κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Απλά και μετά. Ένα μήνα, ας πούμε, 20 μέρες. Απλά σιγά σιγά χάνουν άρωμα, χάνουν γεύση, σκληραίνουν ή μπορεί και ανάλογα με κυγρασία να μαλακώσουν. Συνήθως όμως το πιο. Λοιπόν, όταν μαλακώνουν λίγο, μ' αρέσουν πιο πολύ, παιδιά. Εμένα μου αρέσει να τα βάζω στο γάλα μέσα, στο πρωινό. Όταν παγκατέψουν και σκληραίνουν, είναι για το γάλα. Παξιμάδια πια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ρίξει ζάχαρη. Θα περιμένουμε ένα λεπτάκι λίγο για να λιώσει η ζάχαρη καλά. Μέχρι να γίνει αυτό, θα σπάσω εγώ τα αυγά. Τα αυγά πρέπει και αυτά να έχουν θερμοκρασία δωματίου ή δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Καλό θα είναι να είναι λίγο κρύα, γιατί το ζυμάρι όταν είναι πιο κρύο κανονικά, η σωστή διαδικασία είναι να φτιάξουμε το ζυμάρι και να το αφήσουμε στο ψυγείο μισή ώρα να ηρεμήσει που λέμε. Τα ζυμάρια να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί. Τα ζυμάρια κουράζονται. Μαζί με το ζυμάρι και εμείς, να πάρουμε μια ανάσα και μετά πάλι. Λοιπόν, χαμηλώνουμε λίγο το μίξερ, μην φύγει τα αυγό πάνω και μας κάνει χάλια.
Αυτό που με ένα χέρι ανοίγει στο αυγό, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ, όσες φορές και αν το δω, από όσους ανθρώπους και αν το δω. Για να ανοίξω ένα αυγό, γίνομαι εγώ αυγουλίνος. Θέλει εμπειρία. Εγώ τι κάνω, παίρνω, σπάω το ένα αυγό, το μυρίζω και το ψυρίζω εκεί, μετά το ρίχνω. Μετά το άλλο αυγό. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που αρχίσει να μαλακώνει πολύ το βούτυρο, μην φοβηθείτε. Θα βάλω μετά το αλεύρι σιγά σιγά και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Okay. Τώρα έτσι που κολλάει λίγο στα τυχώματα, μπορούμε να το σταματήσουμε, ναι, να το κάνουμε με ένα κουτάλι. Αυτό το εργαλείο εδώ πέρα. Αυτό. Ωραία. Μπορώ να το ρίξει λίγο μέσα για να το μαλακώσουμε. Βέβαια. Γιατί συνήθως κολλάει το βούτυρο εκεί στα τυχώματα. Βεβαίως. Και ένα μυστικό για να μην βρούμε κανένα κομμάτι από αμμονία μέσα στο κουλούρι μας, ναι, είναι να παντρέψουμε στο αλεύρι το μπέικιν και την αμμονία μαζί. Και να ανακατεύουμε με το αλεύρι. Ναι. Και έτσι θα πάει παντού. Δεν θα το ρίξουμε σκέτο. Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση. Γιατί, τι γεύση σου αφήνει η αμμονία. Άμα φας σκέτη αμμονία, πίστεψέ με, δεν θα σ' αρέσει. Από εδώ είσαι. Βάλε σιγά σιγά, μην πιάξει ψηλά. Ναι. Είναι πικρή δηλαδή. Ναι, η αμμονία είναι. Και άμα πα σε κουράγιο τη μυρίσει και κάνει ζέστη, είναι μέσα στο πτωβάρο, μπορεί να φανεί και τη μύτη. Το ήθελε το γύρω-γύρω του, γιατί. Ναι, το ήθελε. Είχε καθίσει όλο το στερεό γύρω-γύρω. Και τώρα βλέπεις αρχίζει να γίνεται ζυμάρι σιγά σιγά. Πάλι. Αυτό είναι, μην φοβηθείτε, δεν παθαίνει κάτι το βούτυρο. Απλά αμολάει για λίγο, αμέσως το ξαναφέρουμε πάλι σε μορφή βουτύρου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτά θα τα κάνουμε στην άκρη σιγά σιγά. Τώρα το δυναμώνουμε ή όταν ρίχνουμε το αλεύρι το αφήνουμε σε πιο χαμηλή ταχύτητα. Όχι. Είμαστε ακόμα στα φως. Το δυναμώσουμε ακόμα λίγο, πρέπει να πει το αλαυγό. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Θα ρίξω και το αυγό σιγά σιγά. Δώσε αυγό στο λαό σου, Νίκο. Ξαναπήρε πάλι το. Ναι. Την υφή που θέλαμε. Πολύ ωραία. Και αν έχουμε και σπιτικά αυγουλάκια. Ναι, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Τι σκοτούλε μας. Λοιπόν, το γάλα το αφήνω για το τέλος. Να κάνουμε έτσι την πινελιά που λέμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ τι γίνεται. Όταν βάζουμε το αλεύρι μέσα σε βούτυρο χτυπημένο, στην αρχή το βάζουμε σιγά σιγά να πάρει όσο μπορούμε πιο πολύ. Όταν όμως αρχίσει και γίνεται μάζα, το βγάζουμε και το κάνουμε στο χέρι το υπόλοιπο. Αν το αφήσουμε να δουλευτεί πολύ μέσα στο μίξερ, θα κορδάρει που λέμε οι ζαχαροπλάστες, το οποίο τι θα πει αυτό, θα μολύσει λάδι για το βούτυρο και θα γίνει χάλια. Δεν θα μπορούμε να το πλάσουμε, δεν θα πάρει ωραίο σχέδιο, δεν θα πάρει ωραίο μείγμα, δεν θα πάρει ωραία υφή. Λοιπόν. Βαγγέλη, βάλε μας το πλάθο κουλουράκια με τα δύο χεράκια. Το έχουμε. Δεν το κοσκινίζουμε το αλεύρι, έτσι όπως είναι. Το έχω κοσκινίσει εδώ πριν. Το κοσκινίζουμε. Ναι. Απλά δείχνω να το κάνω εδώ πέρα μπροστά για να μην γεμίσω. Εντάξει, Να σε ρωτήσω κάτι. Με τα αλεύρια τώρα που πουλάνε τα συσκευασμένα, τα πιο εξελιγμένα, χρειάζεται σίγουρα κοσκίνισμα ή είναι περασμένα ήδη. Είναι ήδη περασμένα, αλλά το κόσκινο νομίζω το κάνουμε για να μην βρούμε κάτι μέσα. Το για να τα φρατέψουμε. Να φρατέψουμε το αλεύρι. Και στα κέικ δηλαδή το κοσκινίζουμε. Στα κέικ εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο το. Συνήθω το αλεύρι θέλει να είναι κοσκινισμένο καλά στα παντεσπάνια. Αυτό είναι αυτό που φουσκώνει μόνο του ή άλλο. Όχι, αυτό είναι κανονικό μαλακό αλεύρι. Το απλό μαλακό αλεύρι. Ναι. Πρόσεξε, μη σου πάρει μέσα την. Λοιπόν, όσο συμπληρώνουμε εμείς αλεύρι εδώ, η Χριστίνα θα μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον και επιστρέφουμε στην κουζίνα αμέσως μετά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε ακόμα. Όπως βλέπουμε, σιγά-σιγά αρχίζει και παίρνει τη μορφή που θέλουμε. Τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε. Έχει αρχίσει να σφίγγει, να γίνεται ζυμάρι. Βεβαίως. Α, δεν το βάλεις όλο το γάλα, βάζεις μικρή βάλα, επειδή ανάλογα. Δεν τα έχω ζυγίσει κάτω, τα ζυγαριά ήταν λίγο μικρούλα εδώ. Οκ. Okay. Και με το μάτι λίγο, θέλεις να φτάσεις σε ένα σημείο που να είναι εύπλαστο και. Έχουμε συνταγή είναι αυτή που είναι, απλά μπορεί να πάρει παραπάνω, μπορεί να πάρει λιγότερο. Δηλαδή, ανάλογα στο. Τη συμπεριφορά του. Μπορεί να είναι αλλού να έχει γρασία, αλλού να μην έχει. Μπορεί να είναι το βούτυρο πιο ζεστό ή πιο κρύο το βούτυρο. Αν είναι ζεστό, θέλει παραπάνω. Αν είναι κρύο, θέλει λιγότερο. Συνήθως σε πόση ώρα παίρνει θερμοκρασία δωματίου, πάντοτε την είχα αυτή την αφορία. Εντάξει, ανάλογα που εδώ πέρα που κάνει ζέστη από τα φώτα, θα έπαιρνε σε 15-20 λεπτά. Α, τόσο λίγο. Σε ένα κανονικό δωμάτιο, να το πούμε έτσι, αφού είναι στο δωματίο η θερμοκρασία, μπορεί να κάνει και πάνω από μισή ώρα. Λοιπόν, όπα, λάθος κουμπί. Εδώ το δοκιμάζουμε. Να πιάσουμε το ζυμάρι, ακόμα κολλάει λίγο. Α, δεν πρέπει να κολλάει καθόλου. Όχι, ας κολλάει ελάχιστα. Γιατί με κολλάει πολύ, μετά δεν θα μπορούμε να το πλάσουμε. Χαμηλή ταχύτητα, όπως βλέπετε, γιατί μπορεί να μας κορδάρει που λέγαμε πριν. Τι να κάνει? Να κορδάρει. Να κάνει. να κάνει κορδόνια. Λοιπόν, θέλει να το κάνω στο χέρι, να το δουλέψει στο χέρι, θέλουμε, να το υποβγείτε. Ναι, προτιμάμε. Χτυπάω λίγο. Ετοιμάστε και παραδοσιακή τύπη. Χτύπα το. Χτυπάω να το ηρεμήσω. Τώρα αυτό πώς θα βγει από εκεί. Αυτό θα βγει με τη σπάτουλα. Βεβαίως, με το χέρι, με τη σπάτουλα. Λοιπόν, θα το πάρω εγώ. Ναι. Πάρ' το. Και θα δείτε τώρα
Σε αυτή τη ζύμη χρησιμοποιούμε και νεράκι, αν χρειαστεί. Όχι, όχι. Για τα χέρια, όχι. Ε? Όχι, όχι. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν. Να σου, έχεις βάλει ήδη τη βανιλιά μέσα. Τη βανιλιά ναι, μέσα στα λεωμένα. Α, γι' αυτό μυρίζει τόσο τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα δουλέψουμε λίγο παραδοσιακά. Κανονικά όλοι κάνετε έτσι στα σπίτια σας, έτσι. Ναι. Να πάω λίγο φόρα. Ναι, πάω, βέβαια. Λίγο φόρα. Έλα, τόσο στο δώστο. Το πετάω. Οπα, δεν το έκανα καλά. Το πετάμε έτσι. Έτσι. Α, παίζει ρόλο. Βέβαια, για να πλούσει καλά, ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Κοίτα, βέβαια, μετά έχουμε και καθαρισμό σπιτιού. Τάξ, οπότε καταλαβαίνει τη κουζίνα. Ναι, μην το πολύ δοκιμάσετε. Στην ταράτσα να μένετε, με ένα τραπεζάκι. Λοιπόν, βγάζουμε το ζυμάρι. Ναι. Δεν θα το βγάλω για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Τελειά, άστα, θα το μαζεύω εγώ. Λοιπόν, και εδώ τώρα θα το δουλέψω λίγο. Παίρνω αλεύρι τώρα εγώ από κάτω. Ναι. Έτσι, μπόλικο. Και σου πάω λίγο. Παιδιά, τι ωραία που έγινε. Το κάνεις κάτω έτσι, να πάει παντού το αλεύρι. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι. Το κάνουμε μπάλα κανονικά. Αυτό ήταν. Και το αφήνουμε στην άκρη να μαλακώσει. Α, μισή ώρα που πάμε στο ψυγείο. Ναι, τώρα εμείς δεν έχουμε χρόνο λοιπόν. Θα πάρουμε ένα μέρος. Θέλεις να κάνεις και εσύ παραδείγμα. Βέβαια θέλω. Κάτσε να κάνουμε εδώ χώρο. Το έχουμε. Λοιπόν, εγώ θα σου φτιάξω κορδόνι ναι. Και θα σου πω μετά πώς θα το κάνουμε. Λεξουδίτσα. Θα κάνουμε διάφορα σχέδια. Λοιπόν. Αυτό βέβαια είναι το κλασικό σχέδιο. Ναι, αυτό είναι το πασχαλινό. Πασχαλινού, ναι. Λοιπόν, κάτσε, θα σου ζωγώ αυτό. Θα σου ζωγώ αυτό. Αυτό πάρε. Το έχω έτοιμο. Φέρτο. Το κάνουμε. Θα κάνω ό,τι κάνει. Μπαστούνάκι. Ναι. Το αλευρώνω λιγάκι, ε. Βεβαίως, το αλευρώνουμε κανονικά. Και συγγνώμη, αυτό το σχέδιο το κάνουμε με τα χέρια. Ναι, λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε εδώ. Έχουμε το μπαστούνι μας. Ναι. Κόβουμε ένα μέρος. Εδώ, κάπου τόσο. Καλά είσαι, κάνεις λίγο μπαλάκι όσο μπορείς. Μην το πολύ του κουράζει γιατί θα δει. Ναι, απαλά. Και μετά. Μπορεί να σου λιθάει το αλεύρι. Και μετά το κάνουμε. Α, σαν άλλο μικρό μπαστούνάκι. Ναι, πρέπει να γίνει ένα μικρούλι μετά εδώ, έτσι τόσο. Και, και μετά ξεκινάμε. Γλιστράει λίγο, κάτσε. Ναι, γλιστράει, έχει βάλει κάτι γι' αυτό. Α, το χάτι φταίει. Έλα, καθαρά τα χέρια μου. Ξεκινάμε και κάνουμε διάφορα σχέδια. Ναι. Το κλασικό, ας πούμε. Το κλασικό. Μετά αυτό που έχουμε κάνει εδώ πέρα είναι αυτό εδώ. Mm-hmm. Κοίταξε με Παναγιώτη, κοίταξε. Για πώς είναι τα δικά σου και πώς είναι τα δικά μου, εσύ. Τι κάνουμε. Όχι, Παναγιώτη μου, είναι πάρα πολύ ωραίο και το δικό σου. Εδώ, αν θέλουμε να κάνουμε αυτό το σχέδιο, κάνουμε ένα σίγμα. Α, σίγμα. Ένα S. Ναι. Και όπως είμαστε εδώ στο S, να βλέπει και η κάμερα. Πάμε εδώ και κάνουμε αυτή την κίνηση. Είναι η βαρκούλα που λέμε. Είναι πανεύκολο. Η βαρκούλα. Βγαίνει η βαρκούλα. Το έκανα. Ναι, εύκολο. Εγώ το έκανα πιο κοντούλι. Τα κάνουμε εδώ. Υπάρχει το σαλιγκάρι. Αυτά συνήθως είναι τα κουλουράκια με ζάχαρη επάνω ναι, που ναι. Έχουν και κανέλα. Παιδιά, είναι τα αγαπημένα μου κουλουράκια τα πασχαλινά. Ναι, δεν το συζητώ. Και είναι και ωραία η όλη διαδικασία να την κάνει ένα ότι... παιδάκι με τη μαμά του, με τη γιαγιά του. Αυτό, αυτό περιμένω. Ποιο παιδάκι, εγώ. Περιμένω την κορούλα μου να μεγαλώσει, να έρθει να με βοηθάει και στη δουλειά. Μου λέει, θα μου πει τώρα εμάς και θα φωνάζει. Δεν πειράζει. Και να παίζουμε με τα ζυμάρια. Βέβαια, δεν το συζητώ, δεν έχουν καλύτερο. Βεβαίως. Και μετά, πού το ψήνουμε, Νίκο μου, και λοιπόν, σε θερμοκρασία. Καταρχήν, τώρα εμείς το βάλαμε εδώ πέρα για να δει ο κόσμος πώς γίνεται. Το βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα ή με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 100. Σε σπιτικό φούρνο, λογικά. Βέβαια. 165 βαθμούς θερμοκρασία για περίπου 20-25 λεπτά. Πού, στο πάνω κάτω. Σε νίκησα. Ή στον αέρα. Στον αέρα καλύτερα. Εγώ τέτοιο δεν έκανες εσύ. Θέλω να σου κάνω πλεξούδα. Ραφάκι. Μπορώ να σου κάνω και πλεξούδα με τρία. Τριπλή, εντάξει, δεν την ξέρω κι εγώ. Λοιπόν. Την ξέρω από τον αμάρα του. Τέλεια, λοιπόν. Τέλεια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Δεν μπορώ να σου κάνω κύριε Ψέ, γιατί δεν πειράζει. Ανάσα. Καλή ανάσταση να σου ευχηθώ. Και εγώ επίση, να είστε καλά. Και καλή επιτυχία σε όλες τις νοικοκυρές που θα επιχειρήσουν να κάνουν αυτά τα υπέροχα μοναδικά πασχαλινά κουλουράκια. Κανένα.